Καλησπέρα σας από τη Σαραγώσα. Θα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση τον δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του 32ου, του 33ου, με συγχωρείτε, κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης του Final Four της Σαραγώσα. Αντίπαλη η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, η μεγάλη περσινή έκπληξη Γιουγκοπλάστικα από το Split και η Λιμός. Η φετινή έκπληξη, μια ομάδα που δεν την περίμεναν οι υπόλοιποι ότι θα μπορούσε να κάνει τόσο καλή πορεία και να προκριθεί στο Final Four. Αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες βρίσκονται στο τέλος προθέρμανσής τους. Εδώ βλέπετε την πεντάδα της Λιμός, Μπρουκς, Οστρόφσκι, Ντανσί, Κόλινς και Ντεμορή. Με αυτή την πεντάδα θα ξεκινήσει ο Μισελ Γκομέζ, ο Γάλλος coach. Ενώ εδώ η ομάδα της Γιουγκοπλάστικα και να η πεντάδα που θα ξεκινήσει, ο Μποζιντάρ Μαλίκοβιτς, Ρετένοβιτς, Περάσοβιτς, Σόμπιν, Ιβάνοβιτς και Ράτσα. Αφήνει ο Μαλίκοβιτς τον Κούκοτ στον πάγκο. Ένα πιο ελαφρύ και πιο γρήγορο σχήμα. Εδώ είδατε για λίγο τον αρχηγό, τον Ιβάνοβιτς. Σας λέγαμε, εδώ βλέπετε τον Πολωνό, τον πρώτο διαιτητή της συνάντησης, τον Ζιχ. Μέσος όρος ύψους εδώ για τη Γιουγκοπλάστικα 2 μέτρα, η Λιμός πιο χαμηλή ομάδα, 1 μέτρο και 96 εκατοστά. Δύο ομάδες που εκφράζουν την σύγχρονη φιλοσοφία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σαφώ, ασφαλώς θα γνωρίζετε, θα την ξέρετε όλη τη Γιουγκοπλάστικα, ίσως την πιο πλήρη ομάδα στην Ευρώπη. Ενδεχομένως μαζί και με την Μπαρτσελόνα που νωρίτερα, όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, κέρδισε τον Άρη στον πρώτο ημιτελικό με 104-83. Αυτός που βλέπετε είναι ο Αμερικανός, ο Γουτ της Μπαρτσελόνα. Οι κάμερες τον έπιασαν κάποια στιγμή στην εξέδρα. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει ο δεύτερος μεγάλος ημιτελικός, ο Ζιχ εδώ στο Τζάπολ. Ράτζα και Μπρουκς. Ο Ράτζα κέρδισε το rebound και η πρώτη επίθεση για την Γιουγκοπλάστικα με τον Σρετένοβιτς, τον οποίο μαρκάρει ο Ντεμορή. Πέρασε στο Ράτζα, έκλεψαν οι Γάλλοι με τον Ντεμορή και προσπαθούν να εκδηλώσουν εφηβιασμό. Ντανσί, ο Στρόφσκι με αντίπαλο τον Σόμπιν και χρεώνεται από τον Ζιχ ο Σόμπιν το πρώτο φάουλ. Εδώ Πολωνός Ζιχ, ο δεύτερος διαιτητής, ο Φιλανδός Γιούγκε Μπραντ. Και βλέπετε εδώ ξανά το φάουλ που χρεώθηκε ο Σόμπιν με το νούμερο 8 εδώ. Ντεμορή, πέρασε τον Οστρόφσκι. Το rebound και η επίθεση για την Γιουγκοπλάστικα με τον Σρετένοβιτς. Ιβάνοβιτς, κάνει τη διείσδυση, Σόμπιν και το φάουλ από τον Κόλινς. Δείχνει την παράβαση εδώ ο Ζιχ. Ξανά εδώ το φάουλ του Αμερικανού
τον Σόμπιν. Νάτος εδώ. Ιβάνοβιτς ακάλυπτος αμέσως το σούτ και βέβαια ο Ιβάνοβιτς άμα φεθεί ελεύθερος. Πολύ σπάνια στοχή. 2-0 για την Γιουγκοπλάστικα. Τεμωρεί το σούτ με ταμπλό. Rebound ο Ράτζα. Σρετένοβιτς Σόμπιν. Για τον Περάσοβιτς ξανά Σόμπιν, τον οποίον μαρκάρει ο Ντανσί. Έξω και προσπάθεια από τον Σόμπιν και 4-0. Ενώ μόλις έχει συμπληρωθεί ένα λεπτό παιχνιδιού, ο Στρόφσκι ντεμωρεί. Προσπαθεί να σκρινάρει ο Μπρουτς, ο Σρετένοβιτς μαρκάρει τον κοντόσωμο Γάλλο playmaker. Ο Στρόφσκι ξανά ντεμωρεί, Μπρουτς μπροστά από τον Ράτζα το σουτ και μειώνει σε 4-2. Εδώ ο Μάικ Μπρουτς που πρόσφατα ανανέωσε για 2 ακόμη χρόνια το συμβόλαιό του με την Λιμόζ. Σόμπιν, Περάσοβιτς, Ιβάνοβιτς με αντίπαλο του Ντανσί. Ράτζα, πέρασε στο Σόμπιν μπροστά από τον Οστρόφσκι, προσποίηση και 6-2. 2 λεπτά παιχνιδιού και τεμωρεί τώρα. Σουτ για 3 πόντους, προσπαθεί για το rebound το Οστρόφσκι και κερδίζει την μπάλα πλάγια καθώς πιέζοντας το Σόμπιν ανάγκασε, το βλέπετε εδώ το Σόμπιν που διαφωνεί με την απόφαση του Ζιχ. Τώρα ανάγκασε να πετάξει λοιπόν την μπάλα πλάγια. Κόλινς με αντίπαλο τον Ιβάνοβιτς. Πάντα Κόλινς, ωραία κίνηση και μειώνει σε 6-4. Εδώ ο Κόλινς. Ιβάνοβιτς, Περάσοβιτς για τον Ράτζα. Μαρκάρει από μακριά ο Μπρουκς. Πάντα Ράτζα. Τελικά κατάφερε να μην του ξεφύγει μπάλα. Περάσοβιτς. Και 8-4 μετά από 2,5 λεπτά παιχνιδιού. Ντανσί και χρεώνε το Σόμπιν με δεύτερο φάουλ πάνω στον Οστρόφσκι. Βλέπετε να δείχνει πώς έγινε το φάουλ ο Ζιχ και ξανά εδώ η φάση. Εδώ δόθηκε φάουλ στον Σόμπιν. Τεμωρεί ο Στρόφσκι. Τεμωρεί ξανά Κόλινς με αντίπαλο τον Ιβάνοβιτς. Πέρασε τον Μπρουκς, δεν μετράει το καλάθι, το έχει διακοπεί η φάση από τον Γιούγκεμπραντ. Εδώ ο Φιλανδός τον είδατε για λίγο. Έχει χρεωθεί με φάουλ ο Ιβάνοβιτς. Μπαλά παίχτηκε από πλάγια. Ο Στρόφσκι με αντίπαλο πάντα τον Σόμπιν. Γίνονται κάποια σπροξήματα, ίσως να κάνει και επιθετικό φάουλ εκεί που δεν είδαν οι διαιτητές. Σώθηκε τελικά η μπάλα για τους Γιουγκοσλάβους. Και Ιβάνοβιτς τώρα. Ιβάνοβιτς, Περάσοβιτς. Rebound από το Σόμπιν και ανανεώνουν οι πρωταθλητές Ευρώπης την επίθεσή τους. Σρετένοβιτς με την πίεση του Ντεμωρή. Ιβάνοβιτς. Νέο rebound από το Σόμπιν που χρεώνεται με επιθετικό φάουλ από τον Γιούγκεμπραντ και νομίζω πως έχει δίκιο γιατί χρησιμοποίησε το αριστερό του χέρι. Για να δούμε ξανά εδώ. Βλέπετε, έσπρωξε με το αριστερό του χέρι τον Οστρόφσκι στην προσπάθεια για το rebound και έτσι ο Σόμπιν εδώ χρεώνεται πολύ γρήγορα μόλις μετά από 3,5 λεπτά παιχνιδιού με το τρίτο του φάουλ. Τεμωρεί με αντίπαλο το Σρετένοβιτς. Ο Μπρουκς μπροστά από το Ράτζα μειώνει σε 8-6. Εδώ ο Μάικ Μπρουκς. Και ξανά η φάση, το καλάθι του Αμερικανού. Σόμπιν, Περάσοβιτς, Σρετένοβιτς για τον Ιβάνοβιτς, τον οποίο έχει αναλάβει ο Ντανσί και έρχεται να ντουμπλάρει ο Οστρόφσκι. Λάθος η συνεννόηση Σρετένοβιτς-Περάσοβιτς. Τεμωρεί τώρα Ντανσί. Αμέσως το σούτ από τον Μπρουκς, αστόχησε αυτή τη φορά την μπάλα. Δίνεται ξανά στους Γάλλους από τον Γιούγκεμπραντ, εδώ ο Στρόφσκι.
Η Λιμός δεν έχει πιάσει το ρυθμό της. Είναι γνωστό ότι παίζει πολύ γρήγορα, με πολύ βιαστική άμυνα και καταφεύγει πάντα στον εφηβιασμό. Εδώ το σούτ για 3 πόντους από τον Κόλινς, το rebound από τον Μπρουξ μπροστά από τον Ράτζα. Τελικά κέρδισε ο Περάσοβιτς για τον Ιβάνοβιτς. Κάνει τη διείσδυση, ίσως αλλοιώθηκε και το σούτ από τον Τανσί. Και τελικά να δούμε τι έχει δώσει ο Ζιχ. Το νούμερο 13, ο Ντεμορή λοιπόν χρεώθηκε με φάουλ. Έτσι λοιπόν εδώ ο Ντεμορή που αποκτήθηκε από την Σολέ πέρσι το καλοκαίρι. Και ο Ιβάνοβιτς της Βολές ευστόχησε στην πρώτη. Το σκορ 9-6 και 16 για την Γιουγκοπλάστικα. Ντεμορή μειώνει σε 18. Ξανά εδώ το σούτ του Βαλερί Ντεμορή που έχει αναλάβει το Σρετένοβιτ, τον πιέζει πάντα ο Γιουγκοσλάβος playmaker. Ιβάνοβιτς κάνει τη διείσδυση και φτάνει στο lay-up με ταπλό 12-8, ενώ έχει συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Ντεμορή, Οστρόφσκι, Ντανσί τώρα μπροστά από το Ράτζα το σούτ. Σόπιν για τον Ιβάνοβιτς που φεύγει με αντίπαλο τον Ντεμορή. Τον κόβει έξω ο Κόλινς και σώθηκε η μπάλα για τους Γάλλους. Ντανσί τώρα, Μπρουκς μπροστά από τον Ράτζα που τον κόβει. Συνεχίζει ο Ντανσί και παίρνει το φάουλ από τον Γιουγκοσλάβο σέντερ, που όπως λένε οι πληροφορίες εδώ στο Σαραγώσα, ενώ βλέπετε ξανά εδώ το κόψιμο το πρώτο του Ράτζα, αλλά εδώ στην προσπάθεια του Ντανσί ο Ντίνο Ράτζα κάνει φάουλ. Εδώ λοιπόν το μεγάλο αστέρι της Γιουγκοπλάστικα και της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας και κατ' επέκταση του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, που όπως σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, οι πληροφορίες εδώ λένε στη Σαραγώσα ότι οριστικά του χρόνου θα κάνει το ταξίδι, το υπερατλαντικό ταξίδι για τη Βοστόνη, όπου τον περιμένει μία θέση στους Boston Celtics. Έγινε το λάθος εδώ από Σρετένοβιτς. Τελικά κλέβει και διορθώνει το λάθος ο Περάσοβιτς. Σόμπιν. Σρετένοβιτς για τον Ιβάνοβιτς. Ακάλυπτος αμέσως το σούτ αυτός για 3 πόντους. Έρχεται με follow κάρφωμα ο Ράτζα. Και 14-8 για την Γιουγκοπλάστικα από το Ράτζα, που πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Βλέπετε εδώ ξανά ένα πολύ ωραίο πλάνο της ισπανικής τηλεόρασης, το follow κάρφωμα του Ράτζα. Ο Κόλινς διείσδυση και σουτ με ταμπλό, μειώνει σε 14-10 μετά από 6,5 λεπτά αγώνα. Σρετένοβιτς, Σόμπιν. Ξανά για τον Περάσοβιτς, κάνει τη διείσδυση Ράτζα. Πρέπει να του έγινε και φάουλ εκεί, τελικά πετυχαίνει το καλάθι, 16-10. Ντεμορή αμέσως στο σουτ, 16-12. Εδώ Βαλερί Ντεμορή με 4 πόντους μέχρι τώρα. Ιβάνοβιτς, Ρετένοβιτς, Σόμπιν. Περάσοβιτς, Ρετένοβιτς, κυκλοφορία της μπάλας. Τελικά γίνεται το λάθος, Ντεμορή έκλεψε για τον Κόλινς. Δεν θα έχει πρόβλημα να φτάσει στο lay-up και να μειώσει στο ένα καλάθι, 16-14. Πλησίασε λοιπόν η πρωταθλήτρια Γαλλίας στο ένα καλάθι. Σρετένοβιτς, Περάσοβιτς, του γίνε φάουλ από τον Σόμπιν, μετράει το καλάθι, για να δούμε. Το μετράει ο Φιλανδός και ξανά εδώ και πολύ σωστά μέτρησε το καλάθι του Περάσοβιτς, έτσι το σκορ έγινε 18-14. Αυτός είναι ο Κεν Ντανσί,
Και μία βολή για τον Περάσοβιτς. 19-14. Ντεμορή. Με αντίπαλο πάντα το Σρετένοβιτς. Κόλινς. Πέρασε στον Μπρουκς. Μία πολύ ωραία κίνηση του Αμερικανού. Ένα έξοχο καλάθι. Η διαφορά στους 3 πόντους. 19-16 για τη Γιουγκοπλάστικα. Σρετένοβιτς. Έχει μείνει ελεύθερος ο Περάσοβιτς, Ιβάνοβιτς τελικά. Το σουτ μπροστά από τον Κόλινς, αστόχησε. Ντεμορή προσπαθεί να εκδηλώσει ευνηδιασμό. Για τον Οστρόφσκι που έχει μπροστά του τον Σόμπιν. Ντανσί το σουτ για 3 πόντους. Εύκολο rebound από τον Σρετένοβιτς. Ιβάνοβιτς ζητά την μπάλα Σόμπιν με αντίπαλο τώρα τον Οστρόφσκι. Ξανά Ιβάνοβιτς. Πέρασε στον Περάσοβιτς, ακάλυπτος αυτός, δεν αστοχεί, 21-16, εδώ ο Περάσοβιτς με 7 πόντους μέχρι τώρα, πρώτο σκόρερ της Γιουγκοπλάστικα. 21 λοιπόν 16, Κόλινς, η μπάλα είναι για την Γιουγκοπλάστικα, ενώ έχουμε αλλαγή. Από πλευράς Γιουγκοπλάστικα στη θέση του Ντανσί πέρασε ο Ζιλιέν. Εδώ με το νούμερο 5, ένας πάρα πολύ καλός σουτέρ και που έχει ειδικότητα, ειδικεύεται στα σουτ 3 πόντων, ενώ στη θέση του Σόμπιν πήρε ο Κούκοτς. Έτσι λοιπόν ο Κούκοτς πέρασε σε θέση 3, μάλλον σε θέση 4, καθώς έχουμε Περάσοβιτς, Σρετένοβιτς, Ιβάνοβιτς και βέβαια ο Κούκοτς σε θέση 4 και σε θέση 5 ο Ράτζα. Ο Κούκοτς αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Μπρουκς. Ζηλιέ τώρα. Ζηλιέ πάντα με αντίπαλο τον Περάσοβιτς. Ντεμορή πέρασε στον Οστρόφσκι μπροστά από τον Κούκοτς το σουτ. Δεν αστοχεί. 21-18. Σρετένοβιτς, Περάσοβιτς. Τον μαρκάρει ασφυκτικά τον Περάσοβιτς και τον τραβάει και από τη φανέλα ο Ζιλιέν. Το σουτ για 3 πόντους από τον Κούκοτς και το follow από τον Περάσοβιτς. 23-18 εδώ Περάσοβιτς με 9 πόντους μέχρι τώρα. Ντεμορή για τον Κόλινς, τον οποίον συνεχίζει να μαρκάρει ο Ιβάνοβιτς. Ωραία προσπάθεια του Αμερικανού και 23-20. Εδώ όπως ήταν μάλλον ο Γκομές, ο coach της Λιμός. Δεύτερο φάουλ του Ντεμορή χρεώθηκε. Εδώ ξανά Ιβάνοβιτς ελευθερώθηκε και το σουτ. 25-20 εδώ ο Ντούσαν Ιβάνοβιτς. Ντεμορή, ο Στρόφσκι. Το σουτ ξανά μπροστά από τον Κούκοτ. Ξανά εύστοχος ο Γάλλος διεθνής. 25-22. Στρετένοβιτς, Ιβάνοβιτς. Ζητά την μπάλα ο Ράτζα με αντίπαλο τον Μπρουκς. Του κλέβει, προσπάθει να του κλέψει ο Ζιλιέν, τελικά το σούτ από τον Περάσοβιτς, rebound ο Μπρουκς και προσπαθεί να εκδηλώσει ευνοδιασμό ο Λιμός με τον Κόλινς τώρα, κάνει όμως το λάθος ο Αμερικανός. Ο Ράτζα για τον Σρετένοβιτς. Ιβάνοβιτς, χωρίς πίεση το σούτ. 27-22. Και να δούμε ποιος έχει χρεωθεί με φάουλ. Εδώ ο Περάσοβιτς χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ εκτός φάσης. Εδώ ο Περάσοβιτς. Ντεμορή. Σρετένοβιτς τον μαρκάρει. Χρεώνεται με φάουλ ο Ιβάνοβιτς. Όπως δείχνει να του λέει εδώ ο Γιούγκεμπραντ ότι αγκάλιασε τον Κόλιν. Για να δούμε εδώ. Και βέβαια και τον έσπρωξε και τον αγκαλιάζει εδώ. Και έχουμε time out που ζήτησε ο προπονητής της Λιμός.
κρυστό παγωτό. Από πάνω, απολαυστική καραμέλα που λιώνει στο στόμα. Και απ' έξω πλούσια, πραγματική σοκολάτα γάλακτος. Είναι η νέα παγωτοσοκολάτα Mars. Ό,τι αγαπήσατε στη Mars, τώρα και σε παγωτό. Στα ψυγεία της Δέλτα. Τελείωσε το time out, εδώ βλέπετε τον Σαν Επιφάνιο, έναν από τους ίσως ο κορυφαίος της Μπαρτσελώνα στον προηγούμενο ημιτελικό εναντίον του Άρη, με μια πολύ μεγάλη εμφάνιση του Έπι. Μία και μία βολές λοιπόν για τον Κόλινς που αστόχησε και έτσι δεν μπόρεσε να κερδίσει τον πόνους για δεύτερη και η μπάλα είναι για την Γιουκοπλάστικα που συνεχίζει με την ίδια πεντάδα χωρίς αλλαγή και η Λιμόζ. Σρετένοβιτς, Ράτζα με αντίπαλο τον Μπρουξ. Πολύ ωραία κίνηση από τον Ράτζα, δεν ήταν καλό το σουτ όμως. Ζιλιέν για τον Τεμωρή. Μπρουξ φτάνει εύκολα στο κάρφωμα ενώ ο Σρετένοβιτς έχει τραυματιστεί προσπαθώντας να κλείσει το δρόμο του Ζιλιέν προηγουμένως. Κοιτάξτε εδώ ξανά, έχει πάρει θέση και γίνεται κάποιο στραβοπάτημα εκεί. Ενώ εδώ ο Μπρουξ φτάνει στο κάρφωμα και μειώνει σε 27-24. Εδώ ο Σρετένοβιτς και ο Ντεμωρή. Εδώ η στατιστική του Σρετένοβιτς, 2 rebound, 2 assist, ένα φάουλ, ένα λάθος. Δεν έχει σκοράρει μέχρι τώρα ο Γιουγκοσλάβος playmaker που τον βλέπετε εδώ να αποχωρεί και στη θέση του με το νούμερο 6 είναι ο Λούκα Παβίσεβιτς. Εδώ Κούκοτς τώρα για τον Παβίσεβιτς. Ράτζα αρκετά έξω. Ιβάνοβιτς το σούτ. Προσπάθησε ο Κούκοτς για το follow. Τελικά Ζιλιέν. Δεν μπορεί να εκδηλώσει τελικά ευνηδιασμό η Λιμός. Ντεμωρή για τον Οστρόφσκι. Χρεώνεται με επιθετικό φάουλ. Να δούμε ποιος. Με το νούμερο 9. Εδώ είδατε χρησιμοποίησε λίγο τον αριστερό του αγώνα ο Οστρόφσκι. Το πρώτο φάουλ του Γάλλου διεθνή. Παβίσεβιτς. Κούκοτς με αντίπαλο τον Οστρόφσκι. Πολύ ωραία κίνηση του Γιουγκοσλάβου και φτάνει στο lay-up. 29-24. Μετά από 12 λεπτά αγώνα. Εδώ το τελείωμα της πολύ ωραίας προσπάθειας του Τόνι Κούκοτς, για τον οποίο βέβαια το τελευταίο τρίμηνο υπάρχει μεγάλη μεταγραφολογία. Παντού όλες οι ομάδες φαίνεται ότι τον ζητούν. Εδώ ο Κόλινς κόπηκε από το μαρκάρισμα του Ιβάνοβιτς. Κούκοτς σταματάει το ρυθμό τελικά. Πέρασε για τον Περάσοβιτς. Αυτός με ταμπλό πρέπει να μετρήσει το καλάθι. Σωστά ο Ζήκ το είδε. Μετράει το καλάθι και φάουλ από τον Ζιλιέν. Εδώ ξανά το φάουλ από τον... Εδώ ο Ζιλιέν, πρώτο φάουλ και μία βολή για τον Περάσοβιτς. Εδώ 31-24 το σκορ και 32-24. Ενώ πριν από λίγο ξύπνησαν και οι οπαδοί του Άρη που βρίσκονται εδώ στο στη σάλα Πρίνσιπε Φιλίπε τη Σαραγώσα και άρχισαν να επιθυμούν όπως και πέρσι τους Γιουγκοσλάβους της Γιουκοπλάστικα. Περίπου 600-700 οπαδοί της Λιμός βρίσκονται εδώ. Ο Κούκοτς τώρα σε θέση playmaker. Είδατε τι ασίστ πέρασε για τον Περάσοβιτς. Ένα εξαιρετικό καλάθι και νέο time out που αναγκάζεται να ζητήσει ο Γκόμες. Κοιτάξτε εδώ, έξοχη πάσα από τον Κούκοτς που τα καταφέρνει και περίφημα και σαν playmaker. Ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τα πάντα. Και από μια άλλη κάμερα το τελευταίο καλάθι του Περάσοβιτς. Το σκορ έχει γίνει 7 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου.
34-24, μια διαφορά 10 πόντων για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και να δούμε μια, να ρίξουμε μια ματιά στην στατιστική μέχρι τώρα, να δούμε τους πόντους. Ο Περάσοβιτς έχει πετύχει 14 πόντους, πρώτο σκόρερ για την Γιουκοπλάστικα. Εδώ βλέπετε και τα ποσοστά. 57% εντός παιδιάς η Γιουκοπλάστικα, 48% η Λιμός. 14 πόντοι από τον Περάσοβιτς, εδώ βλέπετε 13 rebounds η Γιουκοπλάστικα, 9 η Λιμός. Υπερέχει σαφώς το ύψος η Γιουγκοσλάβικη ομάδα. Ενώ πρώτο σκόρερ από, μάλλον πρώτη σκόρερ από τους Γάλλους είναι ο Μπρουκς και ο Κόλινς με 8 πόντους ο καθένας. Ο Στρόσκι εδώ κόπηκε από τον Κούκοτς. Ο Μπρουκς πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ. Μειώνει σε 34-26. Εδώ ξανά. Αυτός είναι ο Κούκοτς, αλλά δεν έκανε αυτό το φάουλ. Το φάουλ το έκανε ο Ράτζα που ήταν το δεύτερο. Και έτσι λοιπόν δικαίωμα και για μία βολή στον Μάικ Μπρουκς, που μειώνει σε 7 πόντους τη διαφορά, 6,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 34-27. Παβίσεβιτς Κούκοτς τώρα, προσπαθεί να ελευθερωθεί ο Περάσοβιτς από το μαρκάρισμα του Ζιλιέν, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι τον τραβάει από τη φανέλα για να μπορέσει να τον... Για να δούμε εδώ ξανά. Ο Κούκοτς προσπαθεί να ξεφύγει, είδατε λίγο στην άκρη δεξιά της οθόνης τον Περάσοβιτς να προσπαθεί να ξεφύγει από το μαρκάρισμα του Ζιλιέν. Ο Ζιλιέν που τώρα ανέλαβε τον Ιβάνοβιτς. Κούκοτς. Κούκοτς πάντα πέρασε στο... τελικά δεν τα κατάφερε να πέρασε στο Ράτζα, κόπηκε. Ζιλιέν για τον Ντεμορή. Μπροστά από τον Περάσοβιτς σταμάτησε. Ξανά μετά από μια μικρή αναλλαγή με τον Οστρόφσκι. Ντεμορή για τον Κόλινς. Μπρουκς πέρασε στον Οστρόφσκι, που μείωσε σε 34-31. Έφτασε ξανά. Πλησίασε η Λιμός. Εδώ βλέπετε ξανά την τελευταία φάση, το καλάθι του Οστρόφσκι. Πλησίασε ξανά στους 3 πόντους. Με συγχωρείτε στους 4, στους 5, 34-29 το σκορ. Αστόχησε εδώ και προσπαθεί να σπρώξει την μπάλα ο Ντεμορή και το φάουλ από τον Περάσοβιτς. Βλέπετε εδώ το ζιχ να δείχνει το νούμερο. Δεύτερο φάουλ του Περάσοβιτς και νέα αλλαγή εδώ ξανά, η τελευταία φάση. Επανέφερε στο παιχνίδι ο Γομές τον Ντανσί στη θέση του Ζιλιέν. Μία και μία βολές για τον Βαλερί Ντεμορή, που μειώνει σε 34-30, ακριβώς 5,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. 5 πόντι και 4 ασίστ από τον Βαλερί Ντεμορή. Και τώρα 6 πόντι και σκορ 34-31. Ράτζα. Περάσοβιτς, το σούτ είναι για 3 πόντους. Rebound ο Ιβάνοβιτς, το σούτ με ταμπλό, αστόχησε. Τελικά η μπάλα ξανά στους Γιουγκοσλάβους, Παβίσεβιτς, Περάσοβιτς, Ιβάνοβιτς τώρα μπροστά από τον Κόλινς. 36-31, εδώ ο Ιβάνοβιτς. Μπρουκς αμέσως στο σούτ, αστόχησε, Κούκοτς. Τελικά δεν μπόρεσε να βγάλει μεγάλη πάσα, ο Κούκοτς σε θέση playmaker. Με αντίπαλο τον Οστρόφσκι. Ιβάνοβιτς. Ήρθε να του κλείσει το δρόμο ο Ντανσί. Η μπάλα είναι πλάγια, έχει βγει έξω, σωστά, ο Γιούγκεμπραν το είδε. Στην προσπάθεια του Κόλινς για το rebound, εδώ ο Κόλινς φαίνεται απογοητευμένος από την απόφαση του Φιλανδού. 4,5 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου, 36-31. Παβίσεβιτς. Κάνει τη διείσδυση. Κερδίζει και το rebound καθώς δεν πιέζεται και βγαίνει απ' έξω. Περάσοβιτς. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Τελικά η πίεση της γαλλικής άμυνας καταλήγει τελικά σε ένα φάουλ του Ντανσί στον Ιβάνοβιτς, που υποδεικνύει εδώ ο Ζιχ. Εδώ
το φάουλ με τα χέρια, ο Ντανσί που βλέπετε εδώ, στον Ντούσαν Ιβάνοβιτς που έχει δικαίωμα για μία και μία βολές. ...37-31. Και 37-32. De Mori. Κάντε διείσδυση και φτάνει στο lay-up. Αστόχησε. Τελικά η μπάλα μπήκε στο καλάθι της Γιουγκοπλάστικα μετά από μια μικρή περιπέτεια από το follow του Brooks. 38-33, ακριβώς 4 λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Κοιτάξτε εδώ, ο Ντεμορή αστοχεί και έρχεται ο Brooks με follow και παρά την προσπάθεια του Ράτζα να διώξει την μπάλα από το καλάθι. Ο Ντεμορή για τον Collins. Μπροστά από τον Ράτζα και μειώνει τους 3 πόντους. Και έχουμε νέο time out. Ξανά εδώ η τελευταία φάση με τον Collins. Μπροστά από τον Ράτζα το σουτ με ταμπλό. Και 38-35. Ξανά η φάση από μια άλλη κάμερα. 38-35 οι Γάλλοι επιμένουν, γνωστοί τις ματάριδες. Και από μια άλλη κάμερα βλέπετε το ξεκίνημα της επίθεσης. De Mori στον Collins. Άργησε να του κλείσει ο Περάσοβιτς στο δρόμο. Και μπροστά από τον Ράτζα με ταμπλό ο Αμερικανός ευστόχησε και ανάγκασε τον Μπόζιταρ Μαλίκοβιτς να πάρει time out. Εδώ 10 φάουλ ομαδικά για την Γιουγκοπλάστικα και 8 για την Λιμόζ. Και δύο ομάδες έχουν αποκτήσει το δικαίωμα για μία και μία βολές. Εδώ οι scorers με 14 πόντους Ιβάνοβιτς Περάσοβιτς, 13 ο Μπρουκς και 10 ο Collins. Ίδια πεντάδα για την... μάλλον όχι, έχουμε μια αλλαγή στην Γιουγκοπλάστικα. Ο Σάβιτς πήρε τη θέση του Ράτζα με το νούμερο 13. Ενώ η Λιμόζ συνεχίζει με την ίδια πεντάδα και το φάουλ που χρεώνεται εδώ από τον Ζιχ, ο Οστρόφσκι. Κοιτάξτε εδώ την άμυνα του Οστρόφσκι στον Κούκοτς. Κάποιο μικρό πρόβλημα στο βίντεο. Εδώ ο Οστρόφσκι. Δεύτερο φάουλ και δικαίωμα στον Κούκοτ για μία και μία βολές. Rebound ο Brooks, De Mori. Έχει φύγει και ο Collins, δεν του έδωσε την μπάλα ο De Mori που πήγε να περάσει μια πολύ έξυπνη πάσα χωρίς αποτέλεσμα. Είδατε πως ντούμπλαραν και μάρκαραν ο Ντανσί με τον De Mori. Τελικά όμως ο Γιούγκεμπραντ χρέωσε με το τρίτο φάουλ τον Ντανσί. Κοιτάξτε εδώ. Αυτός είναι ο Ντανσί. Μία και μία βολές για τον Περάσοβιτς. ...39-35 εδώ ο Μποζιταρ Μαλίκοβιτς, αρκετά σκεπτικός. 15 πόντι και 3 rebounds από τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Και 40-35, 3 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. De Mori τώρα. Brooks. Μαρκάριο Σάβιτς πέρασε στον Collins που πέτυχε το καλάθι παρά την πίεση του Σάβιτς που προσπάθησε και να κόψει τον Αμερικανό. 40-37. Παβίσεβιτς. Ο Στρόφσκι έχει να λάβει τον Κούκοτς, ο Ντανσί τον Ιβάνοβιτς. Ο Κούκοτς τώρα έχει την μπάλα σου για 3 πόντους και 43-37 εδώ τον Κούκοτς στην πρώτη προσπάθεια, μάλλον στη δεύτερη προσπάθεια, αλλά πρώτη επιτυχημένη για 3 πόντους και ένα φάουλ που πολύ σωστά χρέωσε ο Ζιχ στον Κούκοτς, καθώς είχαμε κάποια μικροσπροξήματα μεταξύ Οστρόφσκι και Κούκοτς. Εδώ κοιτάξτε το φάουλ του νεαρού Γιουγκοσλάβου στον Οστρόφσκι, το πρώτο φάουλ. Μία και μία βολές. 3. Το rebound από τον Ιβάνοβιτς τελικά. Παραμένει το 43-37. 2,5 λεπτά ακριβώς πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Κούκοτς.
Ζητά την μπάλα ο Ιβάνοβιτς. Παβίσεβιτς. Ο Ζιλιάν έχει μπει στο παιχνίδι και έχει αναλάβει την, το μαρκάρισμα του. Περάσοβιτς. Κούκοτς πέρασε. Ήρθε για το Βόλο τελικά από τον Σάβιτς, ενώ οι κάμερες δείχνουν τον Κούκοτς. 45-37. Κόλινς με αντίπαλο τον Ιβάνοβιτς. Ο Στρόφσκι. Νέο φάουλ που χρεώνεται σε ποιον. Έχουν σηκώσει και ο Κούκοτς και ο Σάβιτς το χέρι. Τελικά στον Κούκοτς χρεώνει ο Ζιχ το φάουλ. Εδώ ξανά. Ο Κούκοτς, δεύτερο φάουλ. Μία και μία βόλες στον Οστρόφσκι που μειώνει σε 45-38. Εδώ η στατιστική του Οστρόφσκι στις βολές. Η μπάλα είναι πλάγια για την Γιουγκοπλάστικα. Εδώ ο Μπρουκς. Παβίσεβιτς, Κούκοτς. Ιβάνοβιτς ακάλυπτος αμέσως στο σουτ. 47-38. Εδώ Ιβάνοβιτς και αλλαγή από τον Μαλίκοβιτς. Επαναφέρει, βλέπω τελικά άλλαξε γνώμη. Ετοίμαζε τον Ράτζα, ενώ βλέπετε εσείς ξανά σε επανάληψη το σουτ του Ιβάνοβιτς. Ετοίμαζε λοιπόν τον Ράτζα και τελικά άλλαξε γνώμη. Ενώ βλέπω τον Μισελ Γκομέζ να ρίχνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι τον Ζόρζ Μπεστρίς, εδώ τον διεθνή center forward της Λιμός με ύψος 2 μέτρα και 14 εκατοστά. Τεμωρεί, κάνει τη διείσδυση και τελικά ο Ζιχ χρεώνει τον Παβίσεβιτς με φάουλ. Ξανά εδώ η διείσδυση του Τεμωρεί και το φάουλ από τον Παβίσεβιτς. Χτύπησε με το χέρι τον Γάλλο playmaker. 47-39 και μία ακόμη βολή για τον Ντεμορή που έχει 7 πόντους και 4 ασίστ μέχρι τώρα. 47-40, 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης διατηρούν ένα προβάδισμα συνεχώς. Εδώ η μπάλα είναι πλάγια για την Γιουγκοπλάστικα που έχει 20 δευτερόλεπτα ακόμη για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Με τον Περάσοβιτς να επαναφέρει για τον Παβίσεβιτς. Βγαίνει από τα σκρίν ο Ιβάνοβιτς με αντίπαλο τον Κόλινς. Το σκρίν από τον Σάβιτς ο Ιβάνοβιτς και τελικά χρεώνεται ο Ζιλιέν. Βλέπετε εδώ ξανά, βέβαια, το φάουλ με το χέρι του Ζιλιέν. Του Ζιλιέν εδώ που βλέπετε, τρίτο φάουλ. ...48-40 και μία ακόμη βολή. Και 49-40 είναι η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα που έχει πάρει η Γιουγκοπλάστικα με 9 πόντους. Χρειάζεται με φάουλο ο Ιβάνοβιτς που στην προσπάθεια του να μαρκάρει τον Κόλινς. Έτσι λοιπόν έχουμε συνεχόμενα φάουλ που μεταφράζονται σε μία και μία βολές στα τελευταία λεπτά. Τρίτο φάουλ του Ιβάνοβιτς που δίνει τη θέση του τώρα στον Ράτζα. Έτσι λοιπόν παίρνει κάπως ένα πιο ορθόδοξο σχήμα η πεντάδα της Γιουγκοπλάστικα. Ο Κόλινς μείωσε σε 49-41. Και 49-42, 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Εδώ βλέπετε την κατάσταση, ποιοι παίκτες έχουν 3 φάουλ. Παβίσεβιτς, double team εκεί από Ζιλιέν και Ντεμωρή. Ράτζα, αρκετά έξω, πιέζει η Λιμός. 12 δευτερόλεπτα ακόμα για την Γιουγκοπλάστικα να εκδηλώσει την επίθεση. Κούκοτς βγάζει έξω στον Παβίσεβιτς που δοκιμάζει για 3 πόντους. Rebound από τον Κόλινς.
Κάνει όμως το λάθος, έτσι ανανεώνει την επίθεση της Γιουγκοπλάστικα με τον Κούκοτς και τον Παβίσεβιτς. Ένα μεγάλο λάθος από τον Κόλινς. Ο Σάβιτς, ο ανενόχλητος, κάνει το 51-42, 24 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Εδώ ξανά μια ακόμη ασίστ από τον Κούκοτς και το εύκολο καλάθι από τον Σάβιτς. 51-42, 14 δευτερόλεπτα ακόμη, η τελευταία επίθεση ασφαλώς για την Λιμόζ. Και νέο φάουλ αυτή τη φορά, ο Σάβιτς τον Οστρόφσκι. Μία και μία λοιπόν για τον Οστρόφσκι. Πρώτο φάουλ του Σάβιτς, ενώ βλέπετε σε επανάληψη την φάση με την οποία χρεώθηκε εδώ ο Σάβιτς με φάουλ. ...51-43... 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. 8 πόντοι και 2 rebounds από τον Οστρόφσκι. Και 51-44 διαφορά στους 7 πόντους και η Γιουγκοπλάστικα έχει 8 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεση. Ο Σάβιτς ακάλυπτος αστόχησε, νέο rebound και τελικά τελειώνει. Δεν μπόρεσαν οι Γιουγκοσλάβοι με τόσο εύκολη φάση να τη μεταφράσουν σε καλάθι. Τελείωσε το ημίχρονο. Γιουγκοπλάστικα Λιμόζ 51-44. Κοιτάξτε εδώ, ο Σάβιτς εδώ είναι η δεύτερη φορά που επιχειρεί. Προσπαθεί ο Κούκοτς να πετύχει με φόρμα. Στη Σαραγώσα μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και το πρώτο καλάθι από τον Κούκοτς που κάνει το σκορ 53-44. Το φάουλ που χρεώνεται ο Σρετένοβιτς. Βλέπετε εδώ το φάουλ του Σρετένοβιτς τον Ντεμορή. Το δεύτερο φάουλ του Γιουγκοσλάβου Playmaker και Ντακουρί τώρα. Ξεκίνησε με τον Ντακουρί ο Γκομές το δεύτερο ημίχρονο στην πεντάδα της Λιμόζ. Το κόψιμο από το Ράτζα. Ο Κόλινς είναι κάτοχος της μπάλας. Ο Στρόφσκι. Έκοψε ξανά ο Ράτζα. Σρετένοβιτς. Ιβάνοβιτς. Ο Κούκοτς ένα πολύ μακρινό σουτ για τρεις πόντους. Εύστοχο 56-44. Ένα σουτ από τα 7 μέτρα του Τόνι Κούκοτς εδώ που βλέπετε. Σε επανάληψη η φάση και μείωσε τελικά ο Οστρόφσκι. Δεν είδατε το καλάθι του Οστρόφσκι καθώς παρακολουθούσατε το replay. 56-46. Κούκοτς κάνει τη διείσδυση και με ταμπλό 58-46. Και έχουμε φάουλ του Κούκοτς στον Κόλινς. Από πλάγια η μπάλα, τρίτο φάουλ του Τόνι Κούκοτς. Ξανά εδώ που ο Κούκοτς προσπάθησε να κλέψει την μπάλα από τον Αμερικανό. Κόλινς πέρασε στον Οστρόφσκι. Κλείνεται αυτός εκεί και τελικά παίρνει το φάουλ. Να δούμε από ποιον. Από τον Σάβιτς, όπως δείχνει εδώ ο Γιούγκεμπραντ. Εδώ κλείστηκε. Το replay όπως έδειξε περισσότερο φάουλ αν έκανε ο Ράτζα παρά ο Σάβιτς. Ο Στρόφσκι στις δύο βολές μειώνει σε 58-47. 10 πόντι, 4-6 στις 4-6 βολές από τον Στρόφσκι. Κούκοτς, Σρετένοβιτς. Πάντα μαντουμάν η άμυνα της Λιμόζ με τον Ντεμορίστο Σρετένοβιτς. Ο Σάβιτς πολύ μακριά, Κούκοτς με αντίπαλο τον Κόλινς που του κάνει φάουλ. Το βλέπει ο Ζιχ εδώ. Και ξανά η φάση, προσπαθεί να κλείσει με το σώμα την εσωτερική ο Κόλινς τον Κούκοτς. Ο Κόλινς που έφτασε τα δύο φάουλ.
Σρετένοβιτς, βγαίνει από τα σκρίν ο Ιβάνοβιτς, αλλά διστάζει να κάνει το σουτ. Ράτζα, το φάουλ από τον Ντακουρί, ο οποίος ταλαιπωρείται τον τελευταίο καιρό με απανοτούς τραυματισμούς, είχε πρόβλημα στον αχίλιο τένοντα. Τελικά, αφού ξεπέρασε αυτό το πρόβλημα, σε κάποια προπόνηση τραυματίστηκε στον αγώνα, στον αριστερό του αγώνα. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε, και έχει και ένα μπλε επίδεσμο. Ο Ράτζα στόχησε στην πρώτη βολή, 58-47 το σκορ. Έγινε το λάθος από τον Μπρουκς, που βλέπετε εδώ πως αντιδρά στο λάθος που έκανε. Ανανεώνουν λοιπόν την επίθεσή τους οι Ιουγκοσλάβοι, που έχουν μια διαφορά 11 πόντων. Ράτζα, Σρετένοβιτς, πάντα τον μαρκάρει ο Ντεμορή, σκρινάρι. Πετυχαίνει το καλάθι ο Σρετένοβιτς, που μετράει, είναι 3 πόντων, αλλά έχει χρεωθεί με επιθετικό φάουλο ο Ράτζα. Κοιτάξτε εδώ ξανά στην προσπάθειά του να σκρινάρει τον Σρετένοβιτς, έκανε φάουλ στον Ντεμορή. Τρίτο φάουλ του Ράτζα, που τον βλέπετε εδώ εκνευρισμένο. 61-47 το σκορ, ενώ παίζονται 2,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Collins, το rebound από τον Σάβιτς, Ρετένοβιτς, Κούκοτς, ζητάει την μπάλα ο Ιβάνοβιτς. Τώρα την έχει Κούκοτς, με αντίπαλο τον Collins, Σρετένοβιτς, Σάβιτς, με αντίπαλο τον Οστρόφσκι, ξανά Σρετένοβιτς. 10 δευτερόλεπτα ακόμη, Ιβάνοβιτς το σουτ, το rebound, τελικά η μπάλα φεύγει από τα χέρια του Ντακουρί και νέα επίθεση για τον για την Γιουγκοπλάστικα, ενώ οι φίλαθλοι του Άρη επεφημούν τον Στόγιαν Βράνκοβιτς, που πηγαίνει να καθίσει στην πλευρά που κάθονται και οι φίλαθλοι του Άρη. Δεν πέρασε η πάσα του Κούκοτς, Ντεμορή για τον Ντακουρί. Φτάνει στο λέει μπροστά από τον Ιβάνοβιτς και μειώνει σε 61-49. 4 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο. Ράτζα, Κούκοτς, Σρετένοβιτς, Ιβάνοβιτς, ξανά Σρετένοβιτς και τώρα Ράτζα, τον μαρκάρει ο Collins, ο Μπρουκς με συγχωρείτε. Σρετένοβιτς, το φάουλ χρεώνεται στον Οστρόφσκι. Εδώ ξανά το φάουλ στον Οστρόφσκι που βλέπετε εδώ, το τρίτο φάουλ. Σρετένοβιτς την επαναφορά για τον Ράτζα. Ξανά Σρετένοβιτς. Κάνει τη διείσδυση, κάνει τη λάθος πάσα όμως. Η μπάλα είναι πλάγια με ταυτόχρονη υπόδειξη και από τους δύο διαιτητές. Εδώ βλέπετε ποιοι έχουν 3 φάουλ. Κούκοτ, Σόμπιν, Ιβάνοβιτς, Ράτζα, Ζιλιένο, Στρόφσκι και Ντανσί. Αυτοί δηλαδή θα πρέπει να προσέξουν στα επόμενα 16 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα που απομένουν για να τελειώσει και ο δεύτερος ημιτελικός του Final Four της Σαραγώσα. 61-49 προηγείται η Γιουγκοπλάστικα της Λιμός. Εδώ είδατε την τελευταία φάση, τη διεκδίκηση της μπάλας. Ντεμορή τώρα για τον Collins. Ο Ιβάνοβιτς έχει αναλάβει τον Ντακουρί που έχει τώρα την μπάλα. Και δοκιμάζει για σου 3 πόντων, rebound ο Σάβιτς. Σρετένοβιτς ενώ φεύγει ο Ιβάνοβιτς. Σταματάει το ρυθμό ο Σρετένοβιτς. Σάβιτς, Ιβάνοβιτς, επιθετικό φάουλ. Ο Ράτζα όπως δείχνει εδώ, ο Γιούγκεμπραντ, και πρέπει να είναι το τέταρτο φάουλ του Ιουγκοσλάβου Σέντερ. Ξανά εδώ, σε αυτή τη φάση έδωσε φάουλ ο Γιούγκεμπραντ και πράγματι το τέταρτο φάουλ του Ντίνο Ράτζα, που αποσύρεται στον πάγκο.
και ο Μαλίκοβιτς τον αντικαθιστά με τον Σόπιν. Δακουρί τώρα. Έξοχη πάσα του Κόλινς στον Μπρουκς που φάνηκε να έχει ξεχαστεί στην ρακέτα του Γιουγκοπλάστικα. 61-51. Οι Γάλλοι μειώνουν στους 10 πόντους. Το φάουλ από τον Μπρουκς, το μαρκάρισμα που έκανε στον Σόπιν. Αποκλάγια η μπάλα. Εδώ ξανά, τελευταία φάση, 5 τα ομαδικά φάουλ για την Γιουγκοπλάστικα, 4 για την Λιμός. Το σούτ του Ιβάνοβιτς, έκλεψε ο Ντεμορή, δοκιμάζει να κάνει αυτό το σούτ με ταπλό. Τελικά έρχεται ο Ντακουρί για να κερδίσει το rebound, χωρίς αποτέλεσμα, Σρετένοβιτς, Σάβιτς, Κούκος. Σε θέση playmaker πάλι έξοχη πάσα του Κούκο στον Σάβι και 63-51. Είδατε εδώ και πολύ καλή κίνηση βέβαια από τον Σάβι που απέφυγε τον Μπρουκς. Ο Στρόφσκι μπροστά από τον Σάβι κέρδισε και το rebound. Ντεμορή νέο του για 3 πόντους, 0-2 από τον Γάλλο. Ο Στρόφσκι και το φάουλ αυτή τη φορά από τον Σάβι στον Οστρόφσκι. Εδώ ξανά η πάσα του Μπρουκς στον Οστρόφσκι και ο Σάβιτς κάνει το τρίτο του φάουλ. Οστρόφσκι στην επαναφορά για τον Ντακουρί. Ντεμορή με αντίπαλο Σρετένοβιτς, Μπρουκς. Νέο φάουλ από τον Σόπιν αυτή τη φορά. Και δύο βολές στον Mighty Brooks. Εδώ ξανά έκανε τον πίβος και τέταρτο φάουλ και ο Σόπιν. 4 φάουλ ο Ράτζα, 4 φάουλ και ο Σόπιν, ενώ απομένουν 14,5 λεπτά ακόμα αγώνα. Και βέβαια αρχίζει να δημιουργείται πρόβλημα στους ψηλούς της Γιουγκοπλάστικα. Μείωσε ο Μπρουκς 62-53 εδώ ο Γκομές. Και να η στατιστική, 16 πόντι και 8 rebounds από τον Μπρουκς. Εξήντα διαφορά ξανά στους 10 πόντους. Ρετένοβιτς με αντίπαλο πάντα τον τιμωρεί. Ο Ιβάνοβιτς έχει τώρα την μπάλα. Δεν μπορεί το Σάβιτς στο στόπι να χάσει την μπάλα. Που έφυγε όμως τελευταία από τα χέρια του Μπρουκς, που δείχνει να τάχει με τις αντιδράσεις του, με τον εαυτό του, καθώς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα και τι έδωσε δικαίωμα στους Γιουγκοσλάβους να ανανεώσουν την επίθεσή τους. Έχουν 17 δευτερόλεπτα. Σάβιτς, Ιβάνοβιτς. Με αντίπαλο το Ντακουρί, Σάβι με ταμπλό 65-53 και εδώ η λιγοστή, καμιά πενταριά πρέπει να είναι, η Ιουγκοσλάβη, φίλαθλη οπαδή της Γιουγκοπλάστικα, που κέρδισε την μπάλα με τον Σρετένοβιτς. Ιβάνοβιτς ακάλυπτος, αστόχησε, έρχεται για follow πρώτα ο Σόβι και τελικά ολοκληρώνει την προσπάθεια με νέο follow ο Κούκος που τον βλέπετε εδώ. 67-53, 13,5 λεπτά πριν από το τέλος του δεύτερου μητελικού. Και βέβαια η Γιουγκοπλάστικα που έχει και την υποστήριξη των 1.500 ίσως και 2.000 οπαδών του Άρη που έχουν μείνει εδώ. Όπως και πέμπτη στο Μόναχο, ο Στρόφσκι, Ντακουρί, Μπρουκς. Ένα δύσκολο καλάθι από τον Μάικ Μπρουκς που μειώνει σε 67-55. Ρετένοβιτς. Κούκοτς. Με αντίπαλο τον Κόλινς. Τώρα έχει μπροστά τον Οστρόφσκι. Σόπιν, Ρετένοβιτς. Ξανά Σόμπι με αντίπαλο τον Μπρουκς, μπερδεύεται εκεί και τελικά παίρνει το φάουλ από τον Αμερικανό.
Βλέπετε ξανά εδώ τη φάση από την κάμερα που είναι στην οροφή του γηπέδου. Δεύτερο φάουλ του Μαϊκρούτ. Στη θέση του Σάβιτ πέρασε ο Περάσοβι. Ενώ στην πεντάδα της Λιμός πέρασε και ο Νταγκή. Στρετένοβιτς, πολύ ωραία προσπάθεια, έξυπνη προσπίση του Στρετένοβιτς και 69-55. Ο Νταγκή πέρασε στη θέση του Ντακουρί που δείχνει ανέτοιμο. Μετά από τις περιπέτειες που είχε με το σαμανό τους τραυματισμούς του. Τρίτο φάουλ εδώ του Στρετένοβιτς. Και έχουμε νέο time out που ζήτησε ο Μισελ Γκομές. Και είναι ευκαιρία να δούμε τους πόντους που έχουν πετύχει μέχρι τώρα οι παίκτες των δύο ομάδων. Ο Στρετένοβιτς έχει πετύχει 5 πόντους για τη Γιουγκοσλάβια, ο Περάσοβιτς 16, ο Κούκος 14 με 2 τρίποντα, ένα τρίποντα έχει πετύχει και ο Στρετένοβιτς. Ο Σόμπιτς 4, ο Ιβάνοβιτς 18, ο Σάβιτς 8, ο Ράντζα 4. Από τη Λιμός ο Ντακουρί πέτυχε μόλις ένα καλάθι, ο Μπρουκς 19 πόντους, ο Στρόφσκι 12, ο Κόλινς 14, ο Ντεμορίς 8, ο Ντεμορί 8. Μείωσε ο Ντεμορί σε 69-56. Με 9 πόντους μέχρι τώρα και 5 assist. 69-57, ακριβώς 12,5 λεπτά πριν από το τέλος του δεύτερου μητελικού. Στρετένοβιτς, Σόμπιν, μαρκάριο Μπρουκς. Κούκοτς δοκιμάζει νέο για 3 πόντους αυτή τη φορά. Δεν ευστόχησε. Ο Στρόσκι για τον Κόλινς, τον οποίο τρέχει να μαρκάρει ο Στρετένοβιτς. Ντεμορί. Ο Στρετένοβιτς έχει αναλάβει τον Κόλινς. Ο Στρόφσκι τώρα με αντίπαλο τον Κούκοτς. Ένα δύσκολο καλάθι, 69-59. Εδώ ο Στρόφσκι. Και σε επανάληψη ωραία του προσπάθεια. Κούκοτς. Στρετένοβιτς. Με αντίπαλο πάντα του Ντεμορί, το σκρίν από το Σόμπιν, έρχεται τώρα ο Μπρουκς να βοηθήσει. Εκτός φάσης φάουλ του, ο Στρόφσκι που βλέπει ο Ζιχ επί του Κούκοτς. Ασφαλώς πολύ καλύτερη διαιτησία σε σχέση με τον προηγούμενο μητελικό, Βαρσελονάρη. Ιβάνοβιτς με αντίπαλο τον Ντανσί. Στο σκρινάρι ο Σόμπιν. Κούκοτς 71-59. Μετά από μια πολύ καλή οργανωμένη προσπάθεια των Γιουγκοσλάβων, άλλαξαν και οι 5 παίκτες την μπάλα για να καταλήξει τον Κούκοτς σε θέση βολής. Κόλινς. Το σούτ από τον Μπρουκς. Ριμπάουντ ο Σόμπιν. Και τελικά χρεώνεται με φάουλ από τον Γιούγκεμπραντο Σόμπιν. Πέμπτο φάουλ. Αυτό ήταν το πέμπτο φάουλ του Σόμπιν που βλέπετε εδώ απογοητευμένος να αποχωρεί από το παιχνίδι. Και επανέρχεται ο Ράντζα που έχει 4 φάουλ. Και ενώ απομένουν 11 λεπτά για να τελειώσει ο ημιτελικός. Να δούμε τώρα τι άμυνα θα παίζει ο Ράντζα. Ο Στρόφσκι στις βολές, μία και μία, μειώνει σε 71-60. Ενώ εδώ βλέπετε τον Γκομές να δίνει οδηγίες στον Βεστρίς που τον ετοιμάζει να μπει σαν αλλαγή. Και 71-61 και τώρα θα γίνει αλλαγή στη θέση του Στρόφσκι. Ο Βεστρίς, βλέποντας τον Γκομές ότι υπάρχει πρόβλημα με τα φάουλ στον Ράντζα. Ίσως με την είσοδο του πανύψηλου Βεστρίς να προσπαθήσει να τον φτύρει. Ο Βεστρίς πάντως αναλαμβάνει το Ράντζα στην άμυνα. Στρετένοβιτς, Περάσοβιτς, Στρετένοβιτς, Ράντζα. Έξοχη πάσα για τον Περάσοβιτς.
73-61. Πολύ απλό μπάσκετ και αποδοτικό από την Γιουγκοπλάστικα. Ένα έξοχο κόψιμο του Κούκοτς. Στρετένοβιτς. Ιβάνοβιτς. Ξανά Στρετένοβιτς. Κούκοτς. Περάσοβιτς. Στρετένοβιτς. Υπομονή. Το γύρισμα της μπάλας από την Γιουγκοπλάστικα. Ράτζα. Ιβάνοβιτς τώρα με αντίπαλο τον Κόλινς. Στρετένοβιτς Κούκοτς, με αντίπαλο τον Φρουκ. Το νούμερο θα τον Αμερικανό. Προσπαθεί για το ρυμπάνο ο Ράτζα, το κέρδισε τελικά ο Ντεμορή. Με τρεις και ξανά Ντεμορή. Κόλινς. Έκλεψε ο Κούκοτς, δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του όμως. Κόλινς, η διείσδυση μπροστά από τον Ράτζα. 73-63 από τον Κόλινς. Που έχει πετύχει μέχρι τώρα 16 πόντους. Ενώ ο Μαλίκοβιτς ετοιμάζει τον Σάβιτς. Περάσοβιτς. Μπροστά από τον Ντεμορή το σουτ. Ριμπάντο Κούκοτς. Πέρασε το Ράτζα. Νέα ασίστ. Μια φοβερή εμφάνιση του Κούκοτς που μοιράζει ασίστ. Ας μου επιτραβεί η φράση με το τσουβάλι. Κοιτάξτε εδώ μια πολύ δύσκολη πάσα του Κούκοτς. Ένα έτοιμο καλάθι στο πιάτο για τον Ράτζα. Έχει μοιράσει μέχρι τώρα 8 ασίστ. Τελικά δεν πήγε μπάλα στο καλάθι από την προσπάθεια του Μπρουκς. Ο Κούκοτς σταματάει, ελέγχει το ρυθμό. 75-63 το σκορ, 9 λεπτά πριν από το τέλος. Στρετένοβιτς πάντα. Ράτζα για τον Ιβάνοβιτς. Ξανά για τον Ράτζα. Μπροστά από τον Βεστρί στο σουτ. Από τον Κούκοτς που έστρωξε την μπάλα έξω για τον Ιβάνοβιτς. Ανανεώνει την επίθεση για την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Περάσοβιτς. Στρετένοβιτς. Ράτζα με αντίπαλο τον Βεστρί. Πέμπτο φάουλ από τον Γάλλο Σέντερ και δύο βολές για τον Ντίνο Ράτζα. Ενώ τώρα ο Μαλίκοβιτς αποστείλει στο πάγκο του Κούκοτς. Ενώ βλέπετε σε επανάληψη τελευταία φάση το φάουλ του Βεστρίς. Και στη θέση του βάζει τον Σάβιτς. Εδώ ο Ζορς Βεστρίς το πρώτο του φάουλ. Από μια άλλη κάμερα. Ενώ ο Ράτζα στόχησε στην πρώτη του βολή και παρέμεινε το 75-63. 6 πόντοι και 4 rebounds από τον Ιουγκοσλάβο Σέντερ. 76-63. Νταξί τώρα. Κόλινς. Ξέφυγε από τον Ιβάνοβιτς. Προσπάθησε ο Βεστρίς χωρίς αποτέλεσμα για το rebound. Στρετένοβιτς εδώ, Κούκοτς στο πάγκο. Στρετένοβιτς, Περάσοβιτς. Ράτζα. Μπροστά από το Βεστρί στο σουτ. 78-63. 7 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο δεύτερος ημιτελικός. Ένας ημιτελικός που κυλάει σε ήρεμους τόνους. Και με την Γιουγκοπλάστικα να δείχνει να μην να ελέγχει το ρυθμό και το και ασφαλώς το σκορ. Πήρε το rebound ο Ράτζα. Στρετένοβιτς τώρα και νέα επίθεση για την Γιουγκοπλάστικα που μολονότι απομένει αρκετός χρόνος, 7 λεπτά για να τελειώσει ο δεύτερος ημιτελικός. Τολμώ να προβλέψω ότι θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό. Εδώ είδατε το σου τριών πόντων του Περάσοβιτς. 81-63 έχει γίνει το σκορ. Προσπαθεί να απαντήσει ο Ταγκσί και τα καταφέρνει και μειώνει σε 81-66. Στρετένοβιτς. Σάβιτς
Σάβιτ, Τρετένοβιτ, ξανά για τον Σάβιτ, τον Μακάριο Προύτ. Ήρθε ο Ράζα να κερδίσει το rebound και να κερδίσει νέο φαουλ από τον Βεστρίτ. Έχουμε νέα αλλαγή στη θέση του Κόλλιν στην πεντάδα της Λιμός. Επανέρχεται ο Τακουρί. Ένα βλέπετε εδώ σε επανάληψη το φάουλ που έχει ο Ζόρτς Βεστρίς εδώ, το δεύτερο του φάουλ. Και αυτό που ακούτε βέβαια, η Ακίαρης Άρης δεν ξεκίνησε από τους οπαδούς του Άρη που έχουν παραμείνει εδώ, αλλά από τους λιγοστούς φιλάθλους της Γιούκο Πλάστικα, οι οποίοι όπως φαίνεται από πέρσι ανανεώνουν και φέτος την συνεργασία τους, στην φιλική τους σχέση. Ο Περάσοβιτ για τον Σάβιτ μπροστά από τον Ταχουρί, το φάουλ του Γάλλου διεθνή στον Σάβιτ. Σεβούν τα φάτα περσονάλια νούμερο 7, Ταχουρί. 6 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 82-66 και ο Σάβιτ στην γραμμή του φάουλ. 83-66. Και 84-66. Ντεμορή, το φάουλ του Στρετένοβιτς, τον μικρόσωμο playmaker της Λιμός. Κουάρτα φάουλτα περσονάλε νούμερο 4, Στρετένοβιτς. Τέταρτο φάουλ του Στρετένοβιτς, έκανε με το σώμα, προσπάθησε να κλείσει το δρόμο του Ντεμορή. Αστόχησε στην πρώτη βολή και δεν έχει δικαίωμα φυσικά για δεύτερη. Στρετένοβιτς, Σάβιτς, ξανά Στρετένοβιτς, με αντίπαλο τον Ντεμορή, Ιβάνοβιτς μπροστά από τον Νταντσί. Ο Ντεμορή τώρα κάνει μόνο στην προσπάθεια ένα περίεργο σουτ, ο Στρόφσκι αστόχησε από καλή θέση και έπεισε το rebound. Και πετυχαίνει καλάθι και φάουλ από τον... παίρνει το φάουλ από τον Σάβιτς. Μειώνει σε 84-68 και έχει δικαίωμα για μία ακόμη βολή και τέταρτο φάουλ του Σάβιτς που βλέπετε εδώ. Και 84-69, ακριβώς 5,5 λεπτά πριν από το τέλος. Σάβιτς 30, έχουν από 4 φάουλ, έχει φύγει από το παιχνίδι και ο Σόμπιν με 5. Θα πρέπει να προσέξουν υψηλή της Γιουγκοπλάστικα αν θέλουν να τελειώσουν το παιχνίδι. Ιβάνοβιτς, έγινε ένα σπρόξιμο στον Περάσοβιτς που δεν ήταν οι διαιτητές. Ο Σάβιτς εδώ με έξυπνο ραβερσέ. 86-69 και μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Ντεμορή σουτ για 3 πόντους. Στρετένοβιτς. Στρετένοβιτς με αντίπαλο τον Ντεμορή. Ράτζα. Ιβάνοβιτς. Τον μαρκάρει ο Ντακουρί. Τον σκρινάριο και τον βοηθάει ο Ράτζα που έχει τώρα την μπάλα. Ιβάνοβιτς για 3 πόντους με φοβερή πίεση. Ίσως του γίνει και φάουλ. Ο Σάβιτς πολύ έξυπνη κίνηση και καλάθι. Πολύ ωραία προσποίηση, θα λέγαμε, άδειασε τον Βεστρίς και τον Οστρόσκι με μία προσποίηση και 88-69 και έχουμε time out που ζήτησε ο Μισελ Γκομές. 88-69, 4 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και βέβαια όλα δείχνουν ότι ο μεθαυριανός τελικός του 33ου κυπέλου Πρωταθλητριών Ευρώπης θα είναι, ενώ βλέπετε εδώ τους σκόρερς, Περάσοβιτς 21, Μπρουκ 19, οι πρώτοι σκόρερς. Θα είναι λοιπόν η Μπαρσελόνα
Εδώ είναι η κατάσταση των φάουλ και έχουν από 4 φάουλ. Η Βαρκελόνα και η Γιουγκοσλάβικα που θα υπερασπίσει τον τίτλο της που κατέκτησε πέρσι στο Μόναχο. Είδατε για λίγο τον Μισελ Γκομές. Ντακουρί με αντίπαλο τον Σάβιτς κάνει τη διείδηση, το κόψιμο από τον Ράτζα και είναι το 5ο φάουλ του Ντίνο Ράτζα στον Ντακουρί. Δύο βολές. Για τον Ρισάρ Ντακουρί και ο Ράτζα βλέπετε εδώ ξανά το φάουλ του Ράτζα στον Ντακουρί. Ο Ράτζα έφυγε και αυτός με 5 φάουλ τον βλέπετε εδώ. Και τη θέση του πήρε ο Κούκοτς. Τα κατάφερε τελικά και παίρνει κικ πόντο ο Ντακουρί μειώνοντας σε 88-70. Και 88-71. Πιέζει η Λιμός με τον Ζιλιέν στον Σρετένοβιτς, έρχεται να ντουμπλάρει και ο Κόλινς. Σάβιτς, Κούκοτς, Σρετένοβιτς. Με αντίπαλο πάντα τον Ζιλιέν τώρα, που μπήκε και αυτό στην πετάλα της Λιμός. Για να πιέσει, Σάβιτς κάνει τη διείδηση και φτάνει στο κάρφωμα, ενόχλητος 90-71 από τον Σάβιτς, που έχει φτάσει τους 16 πόντους. Βλέπετε ξανά εδώ από άλλη κάμερα, ενώ ο Νταρσία στόχησε στις ουτριοφόντων. Κούκοτς, Ρετένοβιτς, δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα η Γιουγκοσλάβικα στο pressing των Γάλλων. Κούκοτς, Ρετένοβιτς, Σάβιτς. Περιμένει ο Ιβάνοβιτς μόνος του, τελικά Ρετένοβιτς, ένα πολύ μακρινό σουτ για τρεις πόντους. Ίσα που έφτασε στο Στεφάνι, εδώ ο Ράτζα. Έκλεψε ο Ιβάνοβιτς, τρεις παίκτες και υποκλάστηκα με αντίπαλο μόνο τον Ζιλιέν. Ο Ιβάνοβιτς φτάνει μόνος του στο lay-up και το σκορ γίνεται 92-71, 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Νταντζή νέο σου για τρεις πόντους. Περάσοβιτς πέρασε για τον Σρετένοβιτς και 94-71. Ρεσιτάλα Blue Basket από την Γιουγκοσλάβικα. Ντακουρί για τον Οστρόφσκι μπροστά από τον Κούκοτς. Εδώ έδωσε ο Ζιχ Φάουλ που ομολογώ ότι δεν το είδα. Τελικά έγινε το φάουλ αφού και ο ίδιος ο Κούκοτς σήκωσε υποτικά το χέρι του. Παραδεχόμενο στην παράβαση. Τέταρτο φάουλ για τον Κούκοτς. Ο Σάβιτς κάθισε στον πάγκο και με το νούμερο 11 είναι ο 20χρονος Γιάν Τάπακ, στον οποίο δίνει την ευκαιρία ο Μαλίκοβιτς να έχει συμμετοχή στον ημιτελικό, καθώς απομένουν 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα και είναι φυσικά πολύ δύσκολο να καλυφθούν οι 22 πόντοι της διαφοράς, 94-72. Κούκοτς πρώτη πάσα. Ο Γιούγκ Έμπραντ αρκετά σχολαστικός, δίνει την μπάλα στην Λιμός, βλέποντας ότι ο Κούκοτς πατούσε γραμμή στην επαναφορά, την βασική γραμμή. Έτσι λοιπόν παραδόθηκε στους Γάλλους, Ζιλιέν για τον Τεμορή. Νταντζή, Ζιλιέν, το σούτ είναι για τρεις πόντους. 94-76, ακριβώς 2 λεπτά πριν από το τέλος. Ενώ μας δείχνουν οι Ισπανοί το τελευταίο σου για τρεις πόντους του Ζιλιέν. Κούκοτς, Σρετένοβιτς, Περάσοβιτς. Το φάουλ από τον Νταντζή.
Κουάρτα φάλτα περσονάντε, νούμερο 10, Ντάνσι. Ξανά εδώ. Οι Ιουγκοσλάβοι διαλέγουν να παίξουν την μπάλα απ' έξω, ενώ μπορούσαν να σουτάρουν μία και μία βολές. Σρετένοβιτς. Περάσοβιτς, Σρετένοβιτς, Τάμπακ. Τάνι στο χάρτομα νεαρό στην πρώτη επαφή με την μπάλα. 96-76. Εδώ ξανά η ωραία προσπάθεια του 20χρονου Τάμπακ που έχει ύψος 2 μέτρα και 8 εκατοστά. Το σούτ για 3 πόντους από τον Κόλινς είναι άστοχο. Η μπάλα ξανά δίνεται από τον Ζιχ στους Γάλλους. Κόλινς για τον Ζιλιέν. Τον οποίο μαρκάρει ο Ιβάνοβιτς. Κόλινς σουτ για 3 πόντους, ξανά άστοχος. Δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα ο Τάμπακ. 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα ακόμη, 96-76. Ζιλιέν. Ντανσί. Ντεμορί. Πέρασε τον Οστρόφσκι. Μπροστά από τον Τάμπακ που τον κόβει. Ο Ζιχ του δίνει χρέος την προσπάθεια του νεαρού με φάουλ. Δύο βολές λοιπόν για τον Οστρόφσκι που μειώνει σε 96-77 ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Και 96-78 Σρετένοβιτς. Η πάσα για τον Κούκο, Τάμπακ, νέο χάρκωμα. 98-78, 44 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ξανά εδώ η τελευταία φάση. Ένα σου τριό πόντων από τα 8 μέτρα πρέπει να ήταν αυτό το σου του Ζιλιέν. Που μειώνει σε 98-81. Κούκκοτς. Σαν playmaker ούτε και έχει πρόβλημα. Τάμπακ. Περάσοβιτς σου για 3 πόντους. 101-81. 16 δευτερόλεπτα ακόμη. Ντανσί. Ντεμορί. 101-83. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Κούκοτς. Κατεβάζει την μπάλα και σουτ από την σέντρα. Ο δεύτερος ημιτελικός τελειώνει. Γιουγκοσλάβικα λοιπόν. 101-83. Έτσι λοιπόν την Πέμπτη θα έχουμε στις 7.30 ώρα τον Άρη με την Λιμόζ να διεκδικούν την τρίτη και τέταρτη θέση, ο μικρός τελικός του Final Four της Σαραγώσα. Στις 7.30 ώρα ζωντανή αυτή μετάδοση από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Στις 9.30 ώρα ο μεγάλος τελικός, ενώ βλέπετε εδώ τον Ιβάνοβιτς στην πλάτη κάποιου Γιουγκοσλάβου να πανηγυρίζει. Στις 9.30 λοιπόν η ώρα το βράδυ της Πέμπτης ο μεγάλος τελικός Γιουγκοσλάβικα εναντίον Μπαρσελόνα, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε ζωντανό από το δεύτερο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης. Να σας δώσουμε και γρήγορα τους πόντους των δύο ομάδων. Σρετένοβιτς 7, Περάσοβιτς 24, πρώτο σκόρερ. Κούκοτ 16, Σόμπιν 4, Τάμπακ 4, Ιβάνοβιτς 20, Σάβιτς 16, Ράντζα 10 για τη Γιουγκοσλάβικα. Και για τη Λιμόζ, Ζιλιέν 6, Ντακουρί 4, Μπρουξ 19, Οστρόφσκι 21, Ντανσί 3, Κόλινς 18, Ντεμορίς 12. Αυτά λοιπόν από την Σαραγώσα. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας βράδυ.